πει το όνομά του. Θα πει μια λέξη που το εκφράζει στη νοηματική, από αυτές τις λίγες που προσπαθήσαμε να μάθουμε, και θα μοιραστεί μαζί μας σκέψεις για το πρόβλημα ο κόσμος των νοημάτων. Με λένε Ελένη. Εγώ καταλαβαίνω. Και μέσω του προγράμματος κατανόησα ότι το να είσαι κωφός δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη ζωή ενός ανθρώπου και το γεγονός ότι οι κωφοί είναι η μειονότητα του πληθυσμού, ότι δεν πρέπει να τους περιθωριοποιούμε. Με λένε Ελένη. Η λέξη μου είναι «Εγώ λατρεύω» και μέσα από το πρόγραμμα μου άρεσε που ήρθαμε σε επαφή με αυτά τα άτομα και ότι είδαμε ότι η καθημερινότητά τους είναι η ίδια με τη δικιά μας. Εμένα με λένε Κορίνα. Η λέξη μου είναι «Αγκαλιάζω». Και μέσα από το πρόγραμμα ευαισθητοποιήθηκα πάρα πολύ και το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθα είναι πως οι κωφοί άνθρωποι δεν είναι διαφορετικοί, είναι απλά ιδιαίτεροι. Με λένε Βένια. Και η λέξη μου είναι βοηθάω. Μέσω του προγράμματος έμαθα πολλές πληροφορίες για το πώς λειτουργεί η κοινωνία των κωφών και ευαισθητοποιήθηκα για αυτό το θέμα. Η λέξη μου είναι αγαπώ και μέσα από το πρόγραμμα μάθαμε πληροφορίες για την κόφωση και μπορούμε να μιλάμε τώρα με περισσότερη άνεση πάνω στο θέμα αυτό. Με λένε Σιλική. Η λέξη μου είναι ευτυχία και φέτος στο πρόγραμμα μάθαμε πολλά πράγματα για την νοηματική γλώσσα, επισκεφτήκαμε αρκετά μέρη και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Συμμετείχαμε τη δεύτερη ομάδα των μαθητών. Συμμετείχαν στο πρόγραμμα, μελέτησαν τις οικογένειες που αποτελούνται από κωφά μέλη και που μας παρουσιάσουν τον εαυτό τους, αλλά και τα πορίσματα της μελέτης τους. Γεια σας, με λένε Παναγιώτη. Η τηλεόραση που διάλεξα είναι το μπορώ. Και στο πρόγραμμα αυτό που μου άρεσε πιο πολύ ήταν που είχαμε συναντηθεί με παιδιά φάλαλα, παιδιά φά και είδαμε την καθημερινότητά τους, πως είναι ίδια με εμάς και αυτά. Ονομάζομαι Έλενα. Εγώ διάλεξα τη λέξη «Εγώ φιλοξενώ» και μέσα στο πρόγραμμα της κατάλαβα ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα δεν είναι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίσοι, καθώς έχουμε όλες τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες και τα ίδια δικαιώματα. Εμένα με λένε Κατερίνα. Η λέξη μου είναι χαμόγελο και μέσα από το πρόγραμμα μάθαμε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι ίδια με εμάς, απλά ζουν με ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Είμαι η Δήμητρα. Η λέξη μου είναι εγώ αγαπώ και μέσα από το πρόγραμμα κατάλαβα ότι τα παιδιά που έχουν μια ιδιαιτερότητα και δεν ακούνε δεν είναι διαφορετικά από εμάς και το καταλάβουν περισσότερο όταν ήρθαν τα παιδιά από την Πάτρα γιατί συνεννοηθήκαμε μια χαρά. Η λέξη μου είναι καλός. Και μέσα από αυτό το πρόγραμμα κατάλαβα πως οι άνθρωποι που έχουν αυτό το πρόβλημα κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάνουμε και εμείς. Γεια σας,
είμαι η Ιωάννα. Εγώ λέγομαι η Ιωάννα. Η λέξη μου είναι «εγώ συγκινούμαι». Και αυτό που έμαθα μέσα από αυτό το πρόγραμμα, εκτός από κάποιες βασικές εκφράσεις της νοηματικής γλώσσας, είναι όπως πρέπει και ο κύριος Γαλάνης, ότι το να είσαι κοφός δεν σε φέρνει πίσω, έχεις φίλους, παρέες, κάνεις διάφορα πράγματα όπως κάνουμε και εμείς κανονικοί ακούγοντες. Με λένε Σόνια. Η λέξη που διάλεξα είναι «φλιαρό». Και μέσα από αυτό το πρόγραμμα γνώρισα και επικοινώνησα με ανθρώπους με ιδιαιτερότητες και κατάλαβα ότι όλοι είμαστε ίσοι και ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Το όνομά μου είναι Σοφία. Μέσα στο πρόγραμμα συνειδητοποίησα ότι οι άνθρωποι που είναι κοφοί, αλλά και οποιοδήποτε άνθρωποι είναι ίσοι. Δηλαδή, μερικοί άνθρωποι παρεξηγούν διαφορετικό. Εγώ πιστεύω πως το διαφορετικό σημαίνει άνισος, αλλά σημαίνει ίσον μας. Με λένε Μαρία. Η λέξη μου είναι επικοινωνία. Και μέσα από αυτό το πρόγραμμα είχα την ευκαιρία να γνωρίσω ανθρώπους που ασχολούνται σοβαρά με αυτό το τομέα. Γνώρισα καλύτερα την νοηματική και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και είμαι πολύ χαρούμενη. Με λένε Μαρία και η λέξη που διάλεξα είναι ζωή. Και μέσα από αυτό το πρόγραμμα συναναστράφηκα με παιδιά που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και κατάλαβα ότι όλοι είμαστε ίσοι και ότι οι ιδιαιτερότητες τους αυτές δεν μπορούν να τους εμποδίσουν στο να ακολουθήσουν κάποια πράγματα που επιθυμούν. Με λένε Μιθό. Η λέξη μου είναι χαίρομαι. Και μέσα από αυτό το πρόγραμμα κατάλαβα ότι οι ιδιαιτερότητες μας είναι αυτές που μας ενώνουν. Ευχαριστώ ξανά την συνάδελφό μου, την κυρία Βάσο Παγιανοπούλου, την κυρία Θεοδωρή Νίγα. Ευχαριστώ την κυρία Μέλη τον Ιού, γιατί είναι μάλιστα στην βιντεοσκόπηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά μας. Ευχαριστώ τον κύριο Γαλάνη, τους επισήμους πλέον. Τιμή μας. Ευχαριστούμε όλους σας. Εγώ ελπίζω. Εσείς. Στην νοηματική. Κάπως έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.